Με το Risen 2, η ομάδα ανάπτυξης δείχνει αποφασισμένη να προσφέρει μια άψογη εμπειρία στο πνεύμα που μας έχουν συνηθίσει, χωρίς την κακοδαιμονία του παρελθόντος. Η αισθητική του παιχνιδιού είναι πολύ προσεγμένη και ταιριαστή, με όλη τη γραφικότητα ενός πειρατικού setting με ελαφρά υπερφυσικά στοιχεία. Το περιβάλλον του κάθε νησιού είναι αληθοφανές και ατμοσφαιρικό, δίνοντας την αίσθηση της πυκνής, επικίνδυνης τροπικής ζούγκλας, ενώ τα εφέ καιρού, από τροπικές καταιγίδες μέχρι ηλιόλουστα πρωινά, δίνουν την κατάλληλη ατμόσφαιρα. Οι χάρτες είναι μετριού μεγέθους και δεν επιτρέπουν την ελεύθερη εξερεύνηση. Αποτελούνται από ανοιχτές περιοχές που περιβάλλονται από απροσπέλαστα εμπόδια και ενώνονται με περάσματα και μονοπάτια. Παρά την προσπάθεια για ποικιλία, είναι εμφανώς περιοριστική, ειδικά από τη στιγμή που ο παίχτης μπορεί να σκαρφαλώσει μόνο σε συγκεκριμένες πέτρινες πλάκες. Αυτό κάνει τη μετακίνηση και την εξερεύνηση υπερβολικά κατευθυνόμενη και μηχανική, μειώνοντας το ελάχιστο τις εναλλακτικές. Στο παιχνίδι δίνονται τρεις επιλογές μάχης, με σπάθες και ξύφι, με πιστόλια και μουσκέτα και η χρήση βουντού, του μοναδικού είδους μαγείας που λειτουργεί ακόμα, με μπαλαντέρ τη χρήση βρώμικων κόλπων όπως άμμο ή αλάτι. Πιστή στην παράδοσή της, η ομάδα ανάπτυξης δίνει ένα εξαιρετικό σύστημα χτισήματος χαρακτήρα, όπου ο παίχτης αυξάνει τα βασικά attributes, ξοδεύοντας πόντους XP, οι οποίοι με τη σειρά τους αυξάνουν τα διάφορα skills που ανήκουν σε αυτά. No need to be so bloody judgmental, eh? Σαν μέγεθος, το Risen 2 είναι αρκετά μεγαλύτερο από το πρώτο, αλλά λόγω της δομής των χαρτών και της απουσίας μπουντρουμιών δεν του φαίνεται. Το σίγουρο είναι πως δεν επιβεβαιώνει τις υψηλές προσδοκίες, αλλά έχει τις αρετές του. Το στήσιμό του είναι πρωτότυπο, η πλοκή ενδιαφέρουσα και η υλοποίηση αρκετών μηχανισμών προσφέρουν κάτι το διαφορετικό. Χωρίς να είναι κορυφαίο, αποτελεί μια ικανοποιητική εμπειρία για τον παροτοκαπνισμένο παίχτη, αλλά και όποιον θέλει κάτι το διαφορετικό.